εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν τα εκλογικά αποτελέσματα στην ζωντανή εκπομπή του Αίολος την Κυριακή το βράδυ και δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους, κυρίως για τη μεγάλη αποχή, αλλά και για τα μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες. Είναι μια τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα. Μέσα σε ένα χρόνο η Νέα Δημοκρατία με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι 14 μονάδες κάτω, αλλά και 12 μονάδες κάτω να είναι στο τέλος βραδιάς. Είναι μια τεράστια ήττα για την αλαζονία του κυρίου Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, μέχρι πριν από 3 μήνες είχαν το ΣΥΡΙΖΑ για τελειωμένο, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στα πόδια του. Θα περιμένουμε και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι τώρα η εικόνα είναι ότι και ο στόχος του κυρίου Ανδρουλάκη για δεύτερη θέση διαψεύδεται, αλλά και οι εκτιμήσεις και επιδιώξεις αυτών που διέσπασαν το κόμμα μας και υπέκλεψαν 11 έδρες στη Βουλή και 3 στην Ευρωβουλή αποτυχάνουν παταγωδώς, αφού τους καταδικάζει παραδειγματικά ο κόσμος της αριστεράς, καταντάσσοντάς τους σε εξοκοινοβουλευτικές δυνάμεις. Είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζει και μετά τις βουλευτικές εκλογές η τάση ανόδου του ΚΚΕ και βεβαίως στην περιφέρεια αυτό που οριακά είχε καταγραφεί στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τώρα με μεγαλύτερη, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Εκφράζεται ένα κύμα, ένα ρεύμα συσπήρωσης με το ΚΚΕ, το οποίο βέβαια συμβαδίζει και με την άνοδο πανελλαδικά του ΚΚΕ, που το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια πολύ θετική πορεία, μια πολύ θετική πορεία που δείχνει ότι και η άνοδος του ΚΚΕ και στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν μια συγκυριακή άνοδος, αλλά συνεχίζει να εκφράζεται ένα σταθερό ρεύμα αντίστασης στην κυρίαρχη πολιτική που εκφράζεται με συσπήρωση στο ΚΚΕ. Δώσαμε μία μάχη μέσα από προγραμματικό λόγο με τις θέσεις μας, το διακύβευμά μας, και πιστεύω ότι και τα ποσοστά τα οποία τελικά θα λάβουμε, τα οποία ξαναλέω είναι πολύ μακριά από ό,τι μας έδιναν και οι δημοσκοπήσεις και τα exit poll, θα είναι αυτά τα οποία φυσικά θα καταγράψουμε και θα αξιολογήσουμε την επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα είναι ένα θετικό το γεγονός ότι έχουμε ανέβει σε ποσοστά. Η επομένη των εκλογών θα ενσκύψει πάνω στα προβλήματα περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε. Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ τους αγώνες μας. Ούτε λέμε ότι με αυτά τα ικανοποιητικά ποσοστά τα οποία έλαβε τη νίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί στην ουσία διπλασίασε. Αν θα δούμε ιδιαίτερα εδώ πέρα στο Βόρειο Αιγαίο. Στη Σάμο έφτασε στο 19,2%. Στο Βόρειο Αιγαίο πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Η πορεία του Πασόκ είναι σταθερή και ανωδική. Το κόμμα δηλαδή που έχει κερδίσει είναι το Πασόκ σε αυτές τις εκλογές. Βέβαια όχι στο ποσοστό που θα το θέλαμε. Ναι. Γιατί εμείς θέλαμε τη δεύτερη θέση. Αυτό για τη δεύτερη θέση. Πώς προέκυψε? Είχατε κάποιες δικές σας μετρήσεις? Είχατε ακούγατε από τον κόσμο? Πώς βγάλατε αυτό? Αφού είμαστε στο Αιγαίο, είμαστε δεύτερη θέση και πριν. Εντάξει, και στις πολιτικές εκλογές. Ναι. Στο κεντρικό λέγατε, πολλά στελέχη λέγανε ότι θα είμαστε δεύτερη θέση. Ναι, έτσι πιστεύαμε τουλάχιστον και έτσι επιδιώκαμε. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μια σταθερή δύναμη, σοβαρή πολιτική δύναμη, και δεν είναι. Κάνει μια σοβαρή πολιτική πάνω σε θέσεις, πάνω σε επιχειρήματα και πάνω. Και νομίζω ότι θα το καταλάβει ο λαός σιγά σιγά. Γι' αυτό και ανεβαίνουμε αργά αλλά σταθερά. Έχουμε ήδη άνοδο. Στην περιφέρεια έχουμε πάρα πολύ καλή άνοδο και είμαστε δεύτεροι στην περιφέρεια. Οφείλω να σε συγχαρώ, γιατί μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα με την οποία δίδεται τα αποτελέσματα. Δεν αναφέρω τα πανελλαδικά μόνο, αλλά τα τοπικά εδώ. Και μας προλαβαίνατε και εμάς από τους φίλους που έχουμε στα εκλογικά τμήματα. Να είστε καλά. Μαθαίναμε από εσάς ειδήσεις. Άρα αξίζουν συγχαρητήρια στο σταθμό σας. Όχι ευχάριστες όμως για την έδρα. Δεν βλέπω χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Ακούστε, καλά, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος και πάντα χαμογελώ. Να πω το εξής. Τώρα, η πρώτη παρατήρηση μου είναι ότι αυτά που μου ανησύχησαν εμένα είναι δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η μεγάλη εποχή. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εποχές, ξεπερνάμε το 60%. Και το δεύτερο είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στη χώρα μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι είναι περισσότερο ψήφος διαμαρτυρίας, αγανάκτησης γενικότερα κατά του πολιτικού συστήματος, ειδικά η εποχή. Σε συνδυασμό με την χαλαρότητα της ψήφου, είχε όλο συνέπεια ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να εκδηλώσει έτσι και την απογοήτευσή του από την εν γέννη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
Υπάρχει μια ικανοποίηση ότι δεν πέσαμε κάτω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το γενικό. Αλλά ως βουλευτής και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας δεν είμαι ευχαριστημένο. Όλη η αγροτική πολιτική, η οποία ενώ είναι σωστή, δεν υλοποιήθηκε, δεν εκφράστηκε στο νησί μας όπως έπρεπε να υπάρχει. Βλέπετε τα σχέδια βελτίωσης. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νομοί, άλλοι να παίρνουν 92-94% αύξηση και η Λέσβος που είναι ο κατεξοχήν πρωτογενής τομέας σε όλη τη χώρα εν σχέση με το, λέγω, το Βόρειο Αιγαίο, εν σχέση με το Νότιο Αιγαίο που είναι τουρισμό να παίρνει 94% αύξηση και εμείς 38,8%. Λέω και τώρα δημόσια για να με ακούσει ο κόσμος ότι όσον αφορά τη στρεμπατική πολιτική το 10% πάντοτε κρατείται για να γίνεται ένας έλεγχος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, γίνεται και τώρα. Όμως υπάρχει εδώ κάτι που δεν δικαιολογείται. Και δεν κρύβουμε, κύριε Σαλαβέ, και το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί δεν δικαιολογεί το 10%? Γιατί η παράταση του χρόνου καταβολής ήταν 60 μέρες. Δεν μπορούσαν στις 60 μέρες να κάνουν τον έλεγχο? Ένα θέμα. Δεύτερο, γιατί με ποια λογική να μας εξηγήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα στα σχέδια βελτίωσης δίνεις 38,8% και δεν δίνεις, εγώ να σας πω, να δώσει το μέσο όρο που είναι 60%. Αυτό επηρέασε. Γιατί λέω ότι είναι διαχειρίσιμη το διαχειρίσιμο εμώ μικρογιώτα, οι ψηφοφόροι είναι, που δεν μας τίμησαν τώρα, είναι διαχειρίσιμοι και εξέφρασαν μία στενοχώρια. Αυτό που πονάει τον κόσμο, η αγροτική πολιτική, το φώναζα από την πρώτη μέρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, μάλιασε η γλώσσα μου. Mm-hmm. Και δεν έγινε. Θα γίνει βέβαια. Και όπως τώρα μπορώ να το πω τώρα και τα σχέδια βελτίωσης, είτε ετοιμάζονται 2 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν για να μπουν και οι επιπλαχόντες. Γιατί δεν το κάνεις, κυρία μου, πριν? Για την ακρίβεια δεν μας λέτε όμως. Η ακρίβεια, δεν στήχησε. Η ακρίβεια είναι, υπάρχει. Να παρακολουθείτε τις οικονομικές εφημερίδες και το τι γίνεται από το ECOFIN, θα δείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βελτιώθηκε κάπως, είναι στο 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής και της κυβέρνησης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται ότι έχει εκφραστεί μια σαφής δυσαρέσκεια της κυβερνητικής πολιτικής. Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η δεύτερο κόμμα πανελλαδικά και η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Έχει πετύχει το στόχο της για την εκλογή 4 ευρωβουλευτών. Αυτό το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι φαίνεται όπως και πανευρωπαϊκά ότι υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς. Είναι κάτι πολύ ανησυχητικό και κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει και είναι ένα καμπανάκι γιατί δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε μπροστά σε τέτοια εκλογικά αποτελέσματα.